Η εκτείναξη των κρουσμάτων και η μεγάλη διασπορά των μεταλλαγμένων στελεχών του ιού σε όλη τη χώρα φέρουν νέα μέτρα στο τραπέζι. Η Επιτροπή των Ειδικών του Υπουργείου Υγείας συνεδριάζει και ανάμεσα στους περιορισμούς τοπικού χαρακτήρα που εξετάζει να συστήσει είναι η επαναφορά της υποχρεωτικότητας στη χρήση μάσκας στους εξωτερικούς χώρους δίχως εξαιρέσεις, ο περιορισμός νυχτερινής κυκλοφορίας και η απαγόρευση της μουσικής σε χώρους διασκέδασης. Δεν θα προλάβουμε να αναστρέψουμε το τέταρτο κύμα αυτή τη στιγμή με μέτρα επιπλέον. Πρέπει οι άνω των 50 να διαβούν το κατόφλι του εμβολιαστικού κέντρου. Θεωρώ ότι μάλλον θα είναι γύρω στο 15 Αύγουστο, 10 με 10 Αυγούστου. Εκεί λογικά έχει την δυνατότητα να πάει και μέχρι 3.500 κρούσματα ημερησίως. Τα πάρτι και οι συναθρήσεις σε μαγαζιά πυροδοτούν βόμβες διασποράς. Όπως συνέβη στον Άλυμο με τα περισσότερα από 100 κρούσματα σε γλέντι αποφύτισης αλλά και γενικότερα στην παραλιακή. Ο νότιος τομέας της Αθήνας είχε χθες περισσότερα κρούσματα από όσα συνολικά η χώρα πριν από 10 ημέρες. Ενώ η θετικότητα στη Γλυφάδα ήταν τριπλάσια και στον Άλυμο διπλάσια από τον πανελλαδικό δείκτη. Μεγάλες ουρές πολιτών σχηματίζονται από νωρίς το πρωί στον Άλυμο για να κάνουν ένα rapid test μετά την έκρηξη των κρούσματων σε παραλιακό μαγαζί της περιοχής. Πριν από 20 ημέρες. Στην παραλία της πόλης μας κάποιο βράδυ 2-3 χιλιάδες νέα παιδιά μαζεύτηκαν εδώ. Εκεί δεν υπήρχαν λοιπόν μέτρα προστασίας. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως μονάχα μέσω του εμβολιασμού μπορεί να μπει φρένο στη διασπορά. Με τον Πρωθυπουργό να κάνει από το Κέντρο Υγείας Κερατσινίου έκκληση για μια ακόμη φορά στους πολίτες να κλείσουν το ραντεβού τους. 99% είναι το ποσοστό των συμπολιτών μας που είτε νοσηλεύτηκαν είτε δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους και ήταν ανεμβολίαστοι. Θα πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να κατανοήσει ότι απαιτείται συνεννόηση και αξιοποίηση όλων των δυνάμεων για να μπορέσουμε να πείσουμε επιτέλους τους πολίτες. Θετικά μηνύματα έρχονται από την ανταπόκριση των τελευταίων ημερών. Σχεδόν το 40% των ραντεβού που κλείστηκαν τις δύο τελευταίες εβδομάδες ήταν από νέους κάτω των 30 χρόνων, οι οποίοι ειδικά τις δύο τελευταίες ημέρες τριπλασίασαν το ενδιαφέρον τους.